Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το πράσινο φως έδωσαν σήμερα οι συμβολιογράφοι για την διενέργεια πληστηριασμών για ποσά κατάσχεσης άνω των 300.000 ευρώ έναντι των 400 που ίσχυε ως σήμερα. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το θέμα των πληστηριασμών με τη βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνου. Καλησπέρα, Τέτα. Και πραγματικά φαίνεται ότι σιγά σιγά ξεκλειδώνει η διαδικασία των πληστηριασμών. Όχι βέβαια προφανώς για όλα τα ποσά και όχι βέβαια για να βγουν στο σφυρί πολύ μικρές περιουσίες. Από την άλλη, όμως, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο οποίο αυτό συνεννοούν και οι τράπεζες, συνεννοεί η κυβέρνηση και συνεννοούν και οι συμβολιογράφοι. Να δούμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Αυτό που έγινε σήμερα είναι προβοβός του ανοίγματος της διαδικασίας των πληστηριασμών και να μην ξεχνάμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πούμε στη διαδικασία και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, που σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα βγαίνουν στο σφύρι με ένα κλικ, δεν θα χρειάζονται συμβολιογράφοι και δεν θα πούμε καθόλου στην λογική ότι αν απέχουν ή δεν απέχουν. Από την άλλη, όμως, θα ξεκαθαρίσουμε ότι και αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί ή σε 6 μήνες από τώρα θα βγουν μαζικά κινητά προς πληστηριασμό ή ότι θα βγουν το σφυρί σπίτια της τάξης για οφειλές των 5, των 10 ή των 20.000 ευρώ. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι δεν το θέλει προφανώς και η κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους. Δεν το θέλουν όμως ούτε οι ίδιες οι τράπεζες, καθώς γνωρίζουν ότι αν βγάλουν στην αγορά 10, 20, 30.000 ακίνητα μαζεμένα, οι τιμές θα πέσουν πάρα πολύ χαμηλά και αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο των κινήτων τους. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι ασκείται μια πίεση σε αυτό που λέμε στρατηγικούς κακοπληρωτές και υπάρχει εκτίμηση ότι είναι αρκετοί. Περίπου ένα 20% των φυλών είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή άνθρωποι που έχουν τα χρήματα, έχουν τα περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσαν να καλύψουν ένα κομμάτι της οφειλής τους, ένα δάνειο ή να πάνε να κάνουν μια ρύθμιση στην τράπεζα, επιλέγουν συνειδητά να μην το κάνουν και για αυτή τη λογική υπάρχει μια πίεση από την πλευρά των τραπεζών. Αντίστοιχα, τα κίνητα που θα βγουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον των πληστηριασμών θα είναι ακριβά κίνητα, είτε αυτά αφορούν κάποια μεγάλα σπίτια, είτε μεγάλη χώρη εμπορική άλλη. Επαγγελματικά ακίνητα, όχι ακίνητα της τάξης των 50, 60, 70, 80 τετραγωνικών, σε καμία περίπτωση αυτό, ή ακριβά εξοχικά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η λογική είναι ότι και οι τράπεζες και το δημόσιο θέλουν να εισπράξουν περισσότερα χρήματα ανά πληστηριασμό και από την άλλη δεν θέλουν να δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή. Κακά τα ψέματα, εντελώς διαφορετικό είναι να βγαίνει στο σφυρί ένα σπίτι 200-300 τετραγωνικών και σε μια πλούσια περιοχή των Αθηνών, σε μια κάποτε τέλος πάντων πλούσια περιοχή των Αθηνών και εντελώς διαφορετικό να βγει ένα σπίτι 50 τετραγωνικών στο κέντρο, στο οποίο μένει μια τετραμελής οικογένεια. Για να κλείσουμε όμως, αυτό που περιμένουμε είναι τη διαδικασία της εκχώρησης των κόκκινων δανείων στις εταιρείες διαχείρισης. Ήδη προχωράει αυτή η ιστορία και εκεί θα δούμε. Αυτό προχωράει σταδιακά. Έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, το πολύ μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2018, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Εκεί θα δούμε πρώτα απ' όλα τις εταιρείες των κόκκινων δανείων να προσεγγίζουν τους δανειολήπτες προκειμένου να πάρουν κάποια χρήματα. Αν όχι, τότε εκεί, έχοντας ολοκληρωθεί και το θεσμικό πλαίσιο και με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, θα δούμε τότε όντως να βγαίνουν αρκετά σπίτια στο σφυρί και εκεί ενδεχομένως και με άλλους όρους και με προϋποθέσεις.